τηλεοπτικό και την Ελένη Μενεγάκη, φυσικά. Να τη στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Είναι μια υπέροχη Ελένη Μενεγάκη. Εγώ την είδα την Τετάρτη, βρεθήκαμε από κοντά εκεί. Είναι πιο λαμπερή, χαρούμενη. Το χαίρεται τόσο πολύ αυτό που ζει. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω. Για να σου πω ότι και εσύ ήσουν πολύ ωραία εκείνη την ημέρα, γιατί κάνατε μια πολύ ωραία κουβέντα. Και οφείλω να σταμολογήσω. Ήταν πολύ ωραίο. Σας είδαμε. Είναι μια φοβερή οικοδέσπινα. Πέρασα πάρα πολύ. Ένιωσες και εσύ άνετα. Κάθε φορά που τη συναντώ περνάω ωραία, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από τον Α. Έχει αυτό τη μεταδοτικότητα αυτός ο άνθρωπος να σε κάνει να αισθάνεσαι ζεστασιά. Τέλος πάντων, άστα αυτά τα δικά μου. Τι θέλεις? Πάμε να δούμε τώρα που γυρίσαμε, φύγαμε από τις γιορτές. Γύρισε δυναμικά, επέστρεψε, ομορφαίνει τα μεσημέρια και είπε: μιας που ομορφαίνω τα μεσημέρια τόσο ωραία, να κάνω και κάποιες αλλαγές. Γιατί κατάλαβε το τι ζητάει ο κόσμος. Και ο κόσμος ζητάει και το gossip, ζητάει και το τηλεοπτικό. Θέλει λίγο να είναι πιο ανάλαφρο. Να βάλει δηλαδή, συγγνώμη, μία νότα έτσι περισσότερη και διαφορετική από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Γιατί δεν είχε στην ομάδα τις τέτοιες κουβέντες που κάνανε με το Είχε, πάντα... αλλά όχι τόσο πολύ. Ήταν λίγο πιο μετρημένη και όλα τα χρόνια ήταν πάντα μετρημένη πάντα, στον gossip κομμάτι. Δεν gossip, η Ελένη gossip ακριβώς, με την έννοια του gossip, ναι. Ας πούμε, του τωρινού gossip, γιατί το παλιό ούτε καν ποτέ δεν το άγγιξε. Δεν το συζητώ καν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ήταν στην σκαλέτα της εκπομπής. Όχι, δεν ήταν. Τα Survivor, Masterchef, λίγο reality, λίγο τέτοια. Πάντα τα σχολίαζαν με έναν τρόπο, ναι. Και είδαμε ότι θέλει να δοκιμάζει και καινούργια πρόσωπα και καινούργιες στήλες, να ενσωματώνει πράγματα νέα. Γιατί βλέπω ότι μπορεί να αρέσει στον κόσμο. Πάει και με τα δεδομένα του κόσμου. Αγαπώ, το τι αγαπάει. Αν κάποιος σε αυτή τη χώρα, τη δουλειά αυτή, σίγουρα είναι ακριβώς. Η Ελένη Μενεγάκη. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Και έχει δοκιμάσει και καινούργιο κόσμο φέτος, το είδαμε, και τα άτομα που την πλαισιώνουν. Mm-hmm. Και ήταν πάλι μια πετυχημένη συνταγή. Δηλαδή, ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει μάθει. Τις πετυχαίνει. Άρα, αναμένουμε να δούμε αυτές τις αλλαγές, να δούμε τι ωραία που θα τα λένε. Είναι και μια φίλη μου συνάδελφος εκεί, η Δήμητρα Καλφούτζου, που την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό το κορίτσι. Την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό το κορίτσι είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Πολύ αξίο στη δουλειά του και είναι τόσο καλό παιδί, τόσο καλό πλάσμα. Πάντα ενημερωμένη, πάντα ευγενική, πάντα διακριτική. Πέρα και ποτέ δεν μεταφέρει κάτι ψευδές. Δηλαδή είναι ένα συγκλονιστικό κορίτσι. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Τους στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην πολύ ωραία τους παρέα.